Σας παρακαλώ, Πάτερ, μπορείτε να σχολιάσετε τις εκδηλώσεις για την αποκάλυψη του Ιωάννου στην Πάτμο. Επίσης αυτήν την εβδομάδα προβλήθηκε, τα ξεχάσαμε αυτά πάλι, δευτέθεσης, όχι, στην τηλεόραση μια εκπομπή χαρακτηρίστηκε ως δίκη, με σκοπό να γνωστεί αν ο κόσμος δέχεται σαν συγγραφέα της Αποκαλύψεως τον Ιωάννη ή κάποιον άλλον. Πώς κρίνεται όλη αυτή την κίνηση γύρω από την Αποκάλυψη? Μία παροδία, μία παροδία γιορτής. Έτσι τη χαρακτηρίζω. Αληθινή παροδία γιορτής. Δεν ωφέλησε, έβλαψε. Δεν ανέδειξε ότι έπρεπε να αναδείξει μια γιορτή, αλλά χαντάκωσε, έσαψε. Από πού να αρχίσω? Βλέπετε ότι όλο το θέμα της γιορτής αυτής, που θα ήταν καλό να μην είχε γίνει, ειλικρινά, και δεν το λέγω εγώ, το λέγουν ακόμη και κοσμικοί δημοσιογράφοι αυτό, θα ήταν καλό να μην είχε γίνει, διότι προευλήθη σε υπερθετικών βαθμών ένα στοιχείο το οποίο δεν είναι στοιχείο της Αποκαλύψεως, είναι ένα στοιχείο σαν συνέπεια, θα το δείτε, ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει στην Αποκαλύψή του. Το στοιχείο το οικολογικών. Έγιναν συνέδρια πάνω στο θέμα αυτό της οικολογίας, ότι επειδή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει ότι η Φερυπίν το τρίτο των ψαριών, των ωκεανών, των θαλασσών θα ψοφήσει. Πώς θα ψοφήσει? Κάτι που τον καιρό που γράφτηκε ήταν αδιανόητο, ότι θα μπορούσαν να ψοφήσουν το τρίτο των ψαριών μέσα στη θάλασσα, ότι θα μπορούσαν να μολυνθούν. Τι είδους μόλυνση? Το τρίτο των ποταμών και των λιμνών, αλλά και της θαλάσσης. Ότι θα μπορούσε να αποψηλωθεί το τρίτο των δασών και ούτω καθεξής. Τότε που γράφτηκε το βιβλίο, αυτά τα πράγματα ήσαν ακατανόητα. Για να μην πω ότι μέχρι τις αρχές του αιώνος μας αυτά ήσαν ακατανόητα. Δηλαδή, πώς μπορεί να ψοφίσουν τα ψάρια? Σήμερα που έχουμε αυτά τα φοβερά λίμματα, τα πετρέλαια που γίνονται στις θάλασσες, χιλιάδες τόνοι γίνονται στην θάλασσα από πετρέλαιο, αλλά και τα ποικίλα ραδιενεργά κατάλοιπα, βεβαίως αυτά τι κάνουν? Μολύνουν και λίμνες και ποτάμια και θάλασσες. Και βεβαίως ψοφάνε τα ψάρια. Και βεβαίως τα δάση καταστρέφονται και ούτω καθεξής. Εκείνο λοιπόν που απασχόλησε αυτή τη γιορτή ήταν η οικολογία. Επειδή σήμερα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα η οικολογία, πώς θα σώσουμε τον πλανήτη μας, γι' αυτό το λόγο έκριναν ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ενώ ο Ιωάννης δεν ομιλεί γι' αυτό. Ο Ιωάννης ομιλεί πώς θα σώσουμε τον άνθρωπο, όχι το περιβάλλον του. Αντιθέτως, όταν κάνει περιγραφή αυτής της καταστροφής του περιβάλλοντος, ο Ιωάννης το κάνει για να δείξει ότι ο άνθρωπος ως αποστατημένος από το Θεό χειρίζεται, έρχεται η τιμωρία από το Θεό, που είναι αυτή η οικολογική καταστροφή. Μάλιστα, σε αυτό το σημείο επιτρέψατε μου να κάνω μία παρένθεση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, είναι ένα κλειδάκι ερμηνείας που μπορούμε με αυτό που θα σας πω τώρα να καταλάβουμε το πνεύμα της Αποκαλύψεως ως προς τις καταστροφές του περιβάλλοντος. Είναι το εξής: και ο Θεός λέει έδωσε αυτό, και ο Θεός έδωσε εκείνο. Δεν το δίδει ο Θεός, ο Θεός το επιτρέπει.
Ένα μικρό παράδειγμα. Ο Θεός πάνω από τη γη μας έβαλε κάποια στρώματα στην ατμόσφαιρα, που είναι από τα 60 χιλιόμετρα έως τα 600 χιλιόμετρα, διάφορα στρώματα, τα οποία συνίστανται από κάποια αέρια. Το στρώμα δεν θυμάμαι, κάποτε τα μαθαίναμε, στα 60 χιλιόμετρα, το F1, το F2 θα είναι μέχρι τα 600 χιλιόμετρα ψηλά. Αυτά τα στρώματα είναι προστατευτικά, λέγονται στρώματα screen, δηλαδή προστατεύουν. Αυτά λοιπόν τα στρώματα, ο άνθρωπος, γιατί προστατεύουν, από τι προστατεύουν? Από την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία βεβαίως, όπως και από την αστρική, έχουμε μεταφορά ραδιενεργίας, άφθονη μεταφορά ραδιενεργίας. Και αυτά θα κατέστρεφαν τη ζωή και τον άνθρωπο επάνω στον πλανήτη. Ο Θεός λοιπόν στην αγάπη του και στη σοφία του δημιουργεί. Τι δημιουργεί τώρα? Αυτά τα στρώματα, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ δημιουργούνται από την ίδια την ακτινοβολία. Όπως φερρυπίνε το όζον και δεν ξέρω τι άλλα, Και έτσι αυτά μας προστατεύουν, τα στρώματα. Δεν παθαίνουμε τίποτα. Κάναμε το μπανάκι μας κάποτε στον ωραίο ήλιο, στην ωραία μουδιά, κάναμε την ηλιοθεραπεία μας. Τώρα λένε, όχι ηλιοθεραπεία, όχι, ο ήλιος είναι καρκινογόνος. Θα τα ακούσετε, αυτά τα ξέρετε. Συνεπώς, ποιος τον έκανε τον ήλιο καρκινογόνο? Δηλαδή, πώς γίνεται και εμφανίζεται τώρα ο ήλιος καρκινογόνος? Έχουμε εμείς κάποια πράγματα, κάποιες δουλειές που κάνουμε εδώ με τα χεράκια μας. Ακούστε, με τα χεράκια μας τα ίδια βγάζουμε τα ματάκια μας. Αυτά τα αέρια που βάζουμε, τα υγρά που βάζουμε στα ψυγεία κλπ. Τα ξέρετε αυτά όλα. Αυτά πηγαίνοντας προς τα πάνω, τρυπούν το στρώμα του όζοντος. Και από εκεί, αφού χαλάσει βεβαίως αυτό το δικτυωτόν, αυτό το προστατευτικόν δικτυωτόν, βεβαίως μπαίνει ο ήλιος με όλη του την ακτινοβολία. Όπως ακριβώς αν έχετε ένα σουρωτήρι και βέβαια θέλετε να σουρώσετε χαμόμηλο και κάπου τρυπάει το σουρωτήρι, δεν θα περάσει να πούμε και το χόρτο το χαμόμηλο μέσα στο ποτήρι σας. Έτσι γίνεται και εδώ. Αλλά ποιος φταίει σε αυτό? Φταίει ο Θεός? Όλες οι πληγές απ' άκρου εις άκρον που αναφέρονται κατά έναν δραματικό τρόπο στην Αποκάλυψη, δεν είναι δημιουργός των πληγών ο Θεός. Είναι συνήθεια της Γραφής να λέει «και έδωσε ο Θεός», «και έδωσε ο Θεός», όπως τότε εις τον, σας το έχω ξαναπεί το θέμα, έδωσε στον Φαραώ να σκληρυνθεί η καρδιά του. Λέει στον Μωυσή, πήγαινε, ζήτησε το λαό μου, αλλά εγώ θα σκληρύνω την καρδία του Φαραώ. Περίεργο, συμπαιγνία δεν θα ήτανε? Δεν σκληρύνει ο Θεός την καρδία του Φαραώ, αλλά επιτρέπει ο Θεός να σκληρυνθεί η καρδία του Φαραώ. Με άλλα λόγια, έχουμε δύο θελήματα του Θεού. Είναι το κατευδοκίαν θέλημα, που είναι φορέας ευλογίας, και το καταπαραχώρησιν θέλημα, που είναι φορέας καταστροφής. Τίποτα. Έτσι λοιπόν, ο Θεός απλώς επιτρέπει εκείνα όλα τα οποία συμβαίνουν και καταγράφονται εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Το λέγω γιατί πολλά από παλιά έχουν ακουστεί, τι κακός Θεός είναι αυτός που θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο και τη γη μας και άλλες συναφείς φλιαρίες. Όχι, όχι. Ο Θεός είναι και αγαθός και σοφός. Εμείς καταστρέφουμε την κατοικία μας. Κόβουμε, όπως πολλά έχει υποθεί, το κλαδί του δέντρου στο οποίο καθόμαστε. Φταίει ο Θεός μετά, αν είναι δυνατόν? Εάν οι πόλεις σήμερα έχουν αυτά τα καυσαέρια και οι άνθρωποι τα αναπνέουν και άλλα πολλά, φταίει ο Θεός αυτό? Όχι βεβαίως. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και όταν ο κάθε ένας, κάθε οικογένεια των εχόντων χρήματα έχουν από 2 και 3 αυτοκίνητα,
Τι θέλετε, φταίει ο Θεός γι' αυτό? Λοιπόν, προχωρούμε. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν οικολογικά είναι το αποτέλεσμα των αμαρτιών του ανθρώπου, των ανθρώπων, και απλώς αναφέρονται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη τι θα συμβεί όταν οι άνθρωποι θα αναχωρούν και θα αναχωρούν από την αγάπη του Θεού. Έτσι, τι πρέπει να διορθώσουμε? Να διορθώσουμε την οικολογία ή να διορθώσουμε τους ανθρώπους για να προσέχουν τον πλανήτη? Προφανώς το δεύτερο. Έτσι, κύριο θέμα που υπόθηκε με συνέδρια, με σούπα μούπες, μελέτες, ανακοινώσεις και άλλα πολλά, κλήθηκαν άνθρωποι αιρετικοί, προτεστάντες, τούτοι εκείνοι, ό,τι είναι όλοι αυτοί, να αποφαθούν. Δηλαδή τι? Αυτοί θα μας πούν, αν είναι δυνατόν, άνθρωποι που δεν έχουν το πνεύμα του Θεού, γιατί απλώς έχουν το όνομα επιστήμων, αυτοί θα μας πούν. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επιμένει, θέλει να σώσει τον άνθρωπο, και μάλιστα δια της μετανοίας. Μάλιστα κάπου λέγει, είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι ο ήλιος, λέγει, εκαυμάτισε. Δηλαδή έβγαλε μια κτηνοβολία που τσουρούφλησε τους ανθρώπους. Είναι αυτό το καύμα που δημιουργεί καρκίνους εις το δέρμα. Και οι άνθρωποι, λέγει, που καυματίστηκαν και μασούσαν τη γλώσσα τους από τον πόνο, λαγκώναν τη γλώσσα τους από τον πόνο, γιατί εδώ που τα λέμε δεν ξέρουμε τι έρχεται ακόμα, οικολογικά δεν ξέρουμε ακόμα τι έρχεται, τότε, λέει, ευλασφήμισαν τον Θεό, ενώ δεν έφτυγε ο Θεός αυτό, σας εξήγησα προηγουμένως, αντί, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αντί να μετανοήσουν. Σαφώς, σαφέστατα, το πανηγύρι αυτό, η γιορτή αυτή, αυτή η φέστα, δεν θα έπρεπε να έχει άλλο σκοπό παρά μια έκκληση παγκοσμία οι άνθρωποι να διορθωθούν, να πλησιάζουν το Θεό, και όχι να βλέπουμε τα αποτελέσματα των πραγμάτων, δηλαδή θέματα οικολογικά. Νομίζω έγινε σαφές. Μάλιστα δημοσιογράφοι, εγώ το άκουσα, το διάβασα, από πολλούς, η γιορτή αυτή ευγήκε από το στόχο της. Καν δεν έδωσε το μήνυμα της Αποκαλύψεως. Και κρίμα, κρίμα, γιατί ήταν υπεύθυνος, λέγαμε, της γιορτής αυτής ο Πατριάρχης μας. Κρίμα. Βέβαια προγραμματίστηκε να είναι έτσι. Όχι απλώς γλίστρησε, αλλά προγραμματίστηκε να είναι έτσι. Κρίμα. Πολλές φορές. Όσο για το θέμα εδώ που έγινε, λέει, μία τροποντινά δίκη, δεν το ήξερα αυτό. Τώρα το άκουσα από την απορία, και προηγουμένως κάποιος, πριν μπούμε μέσα εδώ τώρα που ήρθαμε το απόγευμα, κάποιος μου το είπε αυτό. Δεν είχα όμως ολοκληρωμένη εικόνα. Προσέξτε εδώ να δείτε. Όταν λέμε θεολογική επιστήμη, αυτή τι κάνει? Δεν βγάζει βέβαια ως χριστιανούς η θεολογική επιστήμη. Η θεολογία στα πανεπιστήμια δεν βγάζει χριστιανούς. Μπορεί να σπουδάσει κανείς θεολογία και να είναι μουσουλμάνος, να είναι άπιστος, άθεος, ό,τι θέλετε να είναι. Απλώς κάνει επιστήμη. Και όταν λέμε επιστήμη, εννοούμε αυτό το κείμενο. Ποιος το έγραψε? Πότε γράφτηκε? Και θα προσπαθήσουμε να έχουμε τις λεγόμενες εσωτερικές και εξωτερικές μαρτυρίες. Να κάνουμε κριτική και ούτω καθεξής. Αλλά είναι γνωστό ότι όταν ξεπεράσουμε κάποια όρια, έχουμε πλέον μια αρνητική κριτική. Όπως είναι η σχολή της Τιβίνγκης στη Γερμανία, που όταν κάνει κριτική κυριολεκτικά κονιορτοποιεί και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αρνείται και τα θαύματα και τα πάντα, δηλαδή τίποτα. Δεν δέχεται στο τέλος τίποτα. Λοιπόν, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Αυτή η αρνητική κριτική δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς ξέρουμε από την παράδοση της Εκκλησίας μας
ότι την Αποκάλυψη την έγραψε ο Ιωάννης. Τώρα, αν την έγραψε ή δεν την έγραψε, βγάζομαι στο σφυρί μια τέτοια κριτική κειμένου που θα ήταν μόνο εις τα στενά όρια του Πανεπιστημίου, τη βγάζομαι την κριτική αυτή στη δημοσιότητα. Μα αυτό είναι παραλογισμός. Αυτό είναι μορία. Μορία σε μειωστή δύναμη. Κυριολεκτικά. Όλα αυτά βεβήλωσαν τη γιορτή αναμφισβήτητα. Απέτυχαν 100% σε ό,τι εργάστηκαν. Ήταν απλώς μια κοσμική ευκαιρία, όπως οι ίδιοι δημοσιογράφοι το λέγουν, να μαζευτούν εκεί όποιοι μαζεύτηκαν, να επιδείξουν τις τουαλέτες τους οι γυναίκες, τα κότερά τους οι πλούσιοι, τις λιμουζίνες τους, έτσι, εγώ το άκουσα έτσι, πραγματικά από δημοσιογράφους. Και τίποτε άλλο. Ξέφυγαν ολότελα από το πνεύμα της γιορτής. Λυπούμεθα. Τι να πω, ότι μπορεί να σταθεί μια ευκαιρία για κάποιους ή πολλούς για να πάρουν στα χέρια τους το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δεν θα καταλάβουν τίποτα. Γιατί? Διότι εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο ίδιος λέει, έκλαιγα, ποιος θα ανοίξει το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες, εάν δεν έχεις το Πνεύμα του Θεού. Έκλαιγα, είδατε, εάν δεν διαθέτεις δάκρυα να παρακαλάς το Πνεύμα του Θεού το Άγιον, να σε φωτίσει να καταλάβεις το Πνεύμα του βιβλίου, όπως και των λοιπών βιβλίων της Αγίας Γραφής και της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Οι πατέρες λένε, πριν ξεκινήσεις να μελετήσεις, κάνε προσευχή, για να μην πλανηθείς, να μην ερμηνεύσεις πλανεμένα. Και θέλει όχι μόνο προσευχή, αλλά και πολύ πολύ ταπείνωση, να καταφύγεις εις την ερμηνεία της Εκκλησίας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ή έτσι το εξηγώ. Η Εκκλησία όμως τι λέει, πώς το εξηγεί αυτό? Τότε θα μπορέσω να καταλάβω το Λόγο του Θεού. Αλλιώτικα, μάλλον βλάβη έχω, ζημία έχω, παρά κέρδος και ωφέλεια. Αυτά ήθελα να σας πω, πως κρίνεται, λέει, όλη αυτή την κίνηση γύρω από την Αποκάλυψη. Ό,τι είπαμε δηλαδή, κατά δυστυχία έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Παιδιά, το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι πολυτιμότατο, είναι θεόπνευστο. Σε κάθε βήμα τι συναντούμε? Δεν είναι ένα βιβλίο που είναι καταστροφολογικών, που αναφέρει καταστροφές, ούτε ένα βιβλίο που εξαγγέλει το μέλλον. Όχι. Είναι ένα βιβλίο που τα περιέχει όλα. Είναι πρώτα βιβλίων θεολογικών. Και μάλιστα θεολογικότατων. Έχει μέσα πολλή θεολογία. Έχει πολλή παρηγορία, παράκληση, παρηγορία. Έχει, δείχνει τι ακριβώς, ποια είναι η κατάσταση των εκκλησιών στα τρία πρώτα κεφάλαια αυτό. Και εκείνα που θα συμβούν με σκοπό οι πιστοί να τα έχουν υπόψη τους και στο τέλος να περιμένουν τον Ιησού Χριστόν. Έγινε κουβέντα για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Στο τέλος, έτσι τελειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, δεν λέει «έρχομαι ταχύ». Ο Άγιος αγιαστεί το έτη. Ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το έτη. Θέλει να μένει ρυπαρός, δικαίωμά του, ρυπαρευθεί περισσότερο. Θέλει να γίνει αγιότερος, βεβαίως δικαίωμά του. Έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Και το Πνεύμα και η νύμφη, ποια είναι η νύμφη? Είναι η Εκκλησία. Και το Πνεύμα ποιο είναι? Είναι το Άγιο Πνεύμα που μένει στην Εκκλησία. Είναι ο άλλος παράκλητος που μένει στην Εκκλησία, αγιάζει την Εκκλησία, αγιάζει τα μυστήρια. Είναι το αγιοποιόν πνεύμα. Λένε, γιατί δεν μπορούσε τίποτα να πει η Εκκλησία χωρίς το Πνεύμα το Άγιον. Και το Πνεύμα, λέει, και οι νύμφοι λένε, ναι, έρχου Κύριε. Είδατε, ναι, έρχου Κύριε. Έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα. Ναι, έρχου Κύριε.
είναι η αναμονή των πιστών πέρα από τις καταστροφές που μπορεί να συμβούν. Είναι το μεγάλο μεγάλο θέμα της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Όταν φεριπίνει στα κεφάλαια 21-22, το τελευταίο κεφάλαιο, αναφέρεται εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην επουράνιον Ιερουσαλήμ και είδα, λέει, και ο ουρανός έφυγε από τη θέση του και η γη. Είδα καινούργιο ουρανό και καινούργια γη. Και όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, ενείς εις τους οποίους ουρανούς και γη, δικαιοσύνη, δηλαδή αγιότητα, κατοικεί. Και είδα, λέει, τον Ιησού Χριστόν και λοιπά και λοιπά και λοιπά, που είναι μαζί με το λαό του. Είναι εκείνος που βγαίνει να νικήσει και θα νικήσει γενικά. Αυτά τα πράγματα είναι μηνύματα της Αποκαλύψεως και είναι ιδίως στην εποχή μας την τόσο ηλιστική και παράξενη, λίαν παρηγορητικά όλα αυτά. Και να κλείσω, να μην μείνω άλλο. Με το θέμα αυτό της γιορτής μόνον ένας χάρηκε, ο διάβολος. Μόνον αυτός εχάρηκε. Είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικό. Αυτά για την απορία σας αυτήν.